Ήταν έτσι ένας λοιπόν υπάλληλος τραπέζης σε επαρχιακή πόλη της Κρήτης και είχε ένα γκάτι. Με τον γκάτι ζούσε και ήταν ευτυχισμένος. Ο γκάτις τώρα του καθόρισε τη ζωή, δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί. Του είχε όμως τα πάντα έτοιμα. Σεντόνια, κρεβατάκια, όλα. Κάποτε λοιπόν τον εκαλέσανε στα κεντρικά της Αθήνας να πάει να κάνει ένα σεμινάριο ένα μήνα. Και τι να κάνει με τον γκάτι, παίρνει ένα φίλο του και του λέει: «Σε παρακαλώ, έλα γιατί δεν κατέχω που τον εφήσω και ξέρεις τι είναι για μένα ο γκάτις. Έλα να μένει στο σπίτι μου, εγώ τα έχω όλα έτοιμα». Ο άλλος τώρα κατάλαβε το πρόβλημα, του λέει: «Ασφαλώς είστε αυτό, εντάξει». Πήγε λοιπόν, έμεινε στο σπίτι, έφυγε αυτό στην Αθήνα. Παίρνει λοιπόν ένα γράμμα μετά από 20 μέρες. Και του γράφει: «Αγαπητέ φίλε, ο γκάτις εψώφησε». Αυτός εξεράθηκε βέβαια. Εψώφησε ο γκάτις. Αφήνει αυτό σεμινάρια τα πάντα, παίρνει κάτω. Κατεβαίνει λοιπόν με το καράβι, έρχεται, τον βρίσκει. «Ήντα βρε έκανες του κάτι, μάρα και μέρα. Ήντα βρε του έκανες, μάρα το λέει». Λόγω τιμής του λέει: «Όπως μου το έπες, το έκανα». Και το φαγητό του έκανα. Όλα. Και ξύπνησε, λέει: «Δεχνίτσι, είναι ψοφισμένος. Ή δεν θέλω να κάνω». Έκλειγε αυτός, πήγαινε, έρχονται, του λέει: «Και τουλάχιστον πρέπει να ήξερες να με το πεις με έναν τρόπο καλό. Γράψε με ένα γράμμα και να μου γράψεις: ο κάτι είναι μια χαρά και βγήκε στα κεραμίδια και λιάζεται». Μετά από δύο μέρες γράψει ένα άλλο γράμμα που να πεις: «Ο Κάτις έπεσε από τα κεραμίδια και έσπασε τον πόδο του, αλλά είναι μια χαρά». Τρίτο γράμμα. «Παρότι η επιστήμη κάνει το καθήκον της, ο Κάτις δεν πάει πολύ καλά στο πόδι, αλλά το ξεπεράσουμε». Τέλος, πες ότι ο Κάτις, παρότι προσπαθήσαμε, η επιστήμη ήταν παρούσα, πάντα, και ο Κάτις ψώφισε. Του λέει: «Γεια σου», λέει. «Να, του κατέχω, θέλω να το γράψω εγώ». Έφυγε αυτός πικραμένος, πήγε στην Αθήνα πάλι για να συνεχίσει το σεμινάριο και λαβαίνει ένα γράμμα μετά από δύο μέρες. Και του λέει: «Η μάνα σου είναι μια χαρά και βγήκε στα κεραμίδια». Στην Αθήνα μια φορά μια μάνα από αυτές τις μανάδες που έχουν κόρες και σπουδάζουν. Και πήγε λοιπόν στην Αθήνα και η κόρη ετοιμαζόταν για να βγει, ήταν στο μπάνιο, για ελούτον, τα έκανε. Και της λέει: «Μάνα, για ξανά έχεις να πεις τα ώρα ένα για να τον προλαβαίνω». Και με δεν ήξερε να διαβάσει το ρολόι. Και της λέει: «Τα γατέχω εγώ να σου πω. Πέμ που είναι οι δείχτες». Λέει: «Επα είναι». Λέει: «Πού είναι, στην είδα αριθμούς». Λέει: «Ο μικρός είναι στις 9. Ο μεγάλος είναι στις 5. Ο άλλος δεν στέλνεται καθόλου».